Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με αξιώνει να έρθω στην ευλογημένη πόλη σας, που κι εγώ δεν το ήξερα, αλλά σχετίζεται με την Αγία Κατερίνη, εξού και το όνομά της. Και μετά ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και να επικαλεστώ τις ευχές του και τις ευχές των Σεβαστών Πατέρων που είναι εδώ και τις ευχές όλων ημών, ώστε αυτά που θα ληχθούν να είναι οικοδομητικά για τις ψυχές μας και για τη δόξα του Θεού προπάντων. Βέβαια, σαν ένα πρώτο λόγο στο θέμα μας, που είναι τα πάθη, ασθένειες της ψυχής και του σώματος, θα έπρεπε να πούμε ότι κανονικά δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα πάθη. Ο μακαριστός ο πατήρ Πορφύριος έλεγε να αφήσουμε τις αδυναμίες και το κακό, να μην μας απασχολεί η ύπαρξή τους. Και καλύτερα είναι να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αγαπήσουμε τον Θεό, γιατί αυτή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των παθών και της αμαρτίας. Νομίζω όμως ότι ο Γέροντας δεν ήθελε να έχουμε άγνοια για το τι είναι τα πάθη, για το πώς δημιουργούνται και για το πώς θεραπεύονται. Απλώς το έλεγε αυτό γιατί δεν ήθελε να αματώνουμε αντιμετωπίζοντάς τα κατά μέτωπον. Αντίθετα, συνιστούσε να τα περιφρονούμε και να στρεφόμαστε προς το άκτιστο φως του Θεού. Άλλωστε, νομίζω το γνωρίζετε όλοι ότι η καλύτερη αντιμετώπιση του διαβόλου και του κακού και των λογισμών είναι η περιφρόνηση, όχι η καταμέτωπον αντιμετώπιση και ο καταμέτωπον πόλεμος, ο οποίος είναι πολύ αιματηρός. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε την αρχή των παθών, την ταυτότητά τους, το πώς γεννάει το ένα το άλλο και τέλος να δούμε πώς συνδέονται και με τις σωματικές νόσους και λίγο πώς θεραπεύονται. Όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι τεράστιο και οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν πει πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι δυνατόν να το εξαντλήσουμε και να πούμε τα πάντα. Έτσι ταπεινά θα τραβήξουμε κάποιες πινελιές για να βοηθηθούμε όλοι στο πνευματικό μας αγώνα. Και παρακαλώ και όλοι να ευχηθείτε, ώστε ό,τι θα υποθεί να είναι, ξαναλέω, για τη δόξα του Θεού και την πνευματική ωφέλεια όλων. Τι είναι τα πάθη? Ας το πούμε έτσι εξ αρχής, ότι είναι οι δυνάμεις της ψυχής οι οποίες παίρνουν λάθος κατεύθυνση εξαιτίας της απομάκρυσής μας από τον Θεό και εξαιτίας της αμαρτίας. Πρώτα το λογιστικό, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή ο νους, και έπειτα το θυμικό και το επιθυμητικό, τα τρία μέρη της ψυχής, αντί να κινηθούν προς τον Θεό, ώστε ο άνθρωπος να γίνει φιλόθεος και φιλάνθρωπος, κινούνται προς τα κτίσματα. Και ο άνθρωπος γίνεται εγωιστής, φιλόηλος, φιλόδοξος, φιλίδωνος, μισόθεος και μισάνθρωπος. Το κακό δεν φτιάχτηκε από τον Θεό. Ο Θεός είναι κατά φύσιν απαθής και είναι ο όντος όν. Η ψυχή του ανθρώπου είναι κατ' εικόνα Θεού και αφού ο Θεός είναι απαθής και η εικόνα αυτού φυσικός απαθής εστί. Ο Θεός δηλαδή δεν έκτισε το κακό. Τα πάθη είναι παραφύσιν καταστάσεις και μια πρώτη κατάταξη είναι σε ψυχικά και σωματικά διακρίνονται. Και η αρχική αιτία των παθών είναι η άγνοια του Θεού. Ο άνθρωπος αγνοεί τον Θεό. Εξαιτίας της άγνοιας, ο νους, που είναι η πιο κύρια, η πιο σπουδαία δύναμη που έχουμε στη ψυχή μας, κινείται λανθασμένα. Αυτή λοιπόν είναι η ρίζα όλων των παθών, η λανθασμένη κίνηση του νου. Εξαιτίας αυτής της λανθασμένης λειτουργίας του νου, δηλαδή αντί ο νους να πάει προς τον Θεό, πηγαίνει προς τα κτίσματα, προς τα δημιουργήματα, δημιουργείται το πρώτο πάθος, το κυρίαρχο, που λέγεται φιλαστία. Και αυτή είναι η ρίζα όλων των παθών. Η φιλαστία ορίζεται ως η εμπαθής προσκόλληση προς το σώμα. Είναι μια κακή αγάπη που έχει ο άνθρωπος προς το σώμα του, μια άλογη αγάπη. Και από την φιλαυτία πηγάζουν τρία άλλα κορυφαία πάθη, τρεις μεγάλες άρρωστες αγάπες. Η αγάπη προς τις ειδονές, που λέγεται φιλιδονία, η αγάπη προς το χρήμα, που λέγεται φιλαργυρία, και η αγάπη προς τη μάταιη η δόξα του κόσμου, τα μπράβο, μπράβο, τα έβγε, έβγε το κόσμο, που λέγεται φιλοδοξία. Αλλά πριν έχουμε να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τρεις άλλοι γίγαντες των παθών, όπως τους λένε οι πατέρες, οι οποίοι είναι η ραθυμία, η λύθη και η άγνοια. Αυτοί οι τρεις γίγαντες προηγούνται της λανθασμένης κίνησης του νου ή καίπονται. Τα πάθη είναι άναρχα. Έτσι
Και η παθολογία, η ασυνασχόληση με αυτά, θα λέγαμε είναι λίγο άναρχη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα βάλουμε έτσι σε μια απόλυτη σειρά, να τα βάλουμε σε κουτάκια. Το ένα γεννάει το άλλο. Μπορεί, ας πούμε, η φυλαυτία να προκαλεί τη λύθη, όπως και την προκαλεί, την λύθη δηλαδή, τη λησμονιά του Θεού, ξεχνάμε τον Θεό, αλλά και η άγνοια του Θεού, η οποία μπορεί να προκαλείται επίσης από τη φυλαυτία, ο άνθρωπος δηλαδή δεν ξέρει για τον Θεό, γιατί δεν ενδιαφέρεται λόγω της φυλαυτίας. Λόγω της άλογης αγάπης στο σώμα, δεν τον απασχολεί καθόλου να μάθει για τον Θεό. Και είναι βολεμένος εκεί, στην ανάπαυση που έχει την εγωιστική στον εαυτό του. Απ' την άλλη μεριά όμως, και η άγνοια του Θεού, ξαναείπαμε, δημιουργεί και αυτή η φυλαυτία. Οι τρεις προηγούνται της λανθασμένης κίνησης του νου και τη δημιουργούν. Ο νους, για την ακρίβεια η ενέργεια του νου, που λέγεται νοερά ενέργεια στους πατέρες, αντί να βρίσκεται εντός της καρδίας, ενωμένη με την ουσία του νου, όπως μας είπαν οι πατέρες, η ουσία του νου βρίσκεται στην καρδία, ως ενοργάνο, αντί να βρίσκεται εκεί και η ενέργεια του νου και να προσεύχεται, κολλάει στον εγκέφαλο, κολλάει στη διάνοια, στη λογική και δημιουργείται μέσα μας ένα μπέρδεμα, ένα βραχυκύκλωμα, όπως το έλεγε ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και αυτό το βραχυκύκλωμα έχει σαν αποτέλεσμα να μολύνεται η καρδία, η οποία κανονικά δεν πρέπει να έχει μέσα της κανέναν άλλο λογισμό, παρά μόνο τον Θεό και να αγαπάει τον Θεό. Εξαιτίας αυτής της δυσλειτουργίας, οι λογισμοί που υπάρχουν στη διάνοια κατεβαίνουν στην καρδιά και τη μολύνουν. Και ο νους σκοτίζεται, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι λογισμοί. Και χάνει την όραση του Θεού, γιατί πάλι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Είναι στη ψυχολογική του κατάσταση το όργανο με το οποίο βλέπουμε τον Θεό. Όταν όμως υπάρχουν οι λογισμοί, υπάρχουν οι μολυσμοί, υπάρχουν τα πάθη, ο νους είναι σκοτισμένος. Και γι' αυτό μας είπε και ο Κύριός μας ότι εκ της καρδίας εκπορεύονται οι πονηροί λογισμοί και από εκεί είναι η ρίζα της αμαρτίας και της δυσλειτουργίας μας. Ο νους λοιπόν δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά ως ενέργεια, έχει φύγει προς τα έξω, προς το περιβάλλον και έχει γίνει δέσμιος των αισθήσεων, έχει υποταχθεί στις αισθήσεις. Έχει γεμίσει με λογισμούς που προέρχονται από το περιβάλλον και έρχονται στη διάνοια, στον εγκέφαλο, μέσω των αισθήσεων. Ξέρουμε πολύ καλά και οι γιατροί το ξέρουν ότι ο εγκέφαλος δέχεται μέσα από τις αισθήσεις όλα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και κυρίως βέβαια φορτίζεται με τα οπτικά ερεθίσματα, αυτά που έρχονται μέσα από τα μάτια. Όταν λοιπόν δεν λειτουργεί σωστά ο νους, τότε αυτοί οι λογισμοί κατεβαίνουν και στην καρδιά και δημιουργούνται οι διάφορες επιθυμίες, γιατί κινείται μετά και το θυμικό και το επιθυμητικό και ουσιαστικά δυσλειτουργεί ολόκληρη η ψυχή. Τα πάθη είναι η κύρια αιτία όλων των ασθενειών και μάλιστα των λεγόμενων ψυχοσωματικών. Κατά βάση πρέπει να πούμε ότι όλες οι ασθένειες είναι ψυχοσωματικές. Λέμε στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Και με αυτό εκφράζουμε αυτή την αλληλοσύνδεση σώματος και ψυχής. Ο άνθρωπος αρρωσταίνει πρώτα στο νου και μετά στο σώμα. Κατά κανόνα βέβαια. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που αρρωσταίνει το σώμα. Αλλά κατά κανόνα πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή, της οποίας κύρια δύναμη είναι ο νους. Ο σκοτισμός του νοός, η δυσλειτουργία ή και η παντελής αδράνεια της νοεράς ενέργειας είναι η ρίζα όλων των ψυχοσωματικών μας νοσημάτων. Δηλαδή το ότι ο άνθρωπος δεν προσεύχεται μέσα στην καρδία του, έχει χάσει αυτό που λέγανε οι πατέρες νοερά προσευχή, την αδιάλειπτη επίκληση του Θεού, την αδιάλειπτη όραση του Θεού. Αυτό είναι η αιτία και των ψυχικών μας παθών και των σωματικών μας παθών. Και φυσικά ξέρετε όλοι πολύ καλά πόσο συνδέονται τα σωματικά πάθη και τα ψυχικά πάθη με τις αρρώστιες τις σωματικές. Ήδη μας λένε οι επιστήμονες ότι η χιλιετία ή ο αιώνας τέλος πάντων που διανύουμε θα είναι ο αιώνας της κατάθλιψης. Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αρρωσταίνουν ψυχικά. Και διάβαζα μάλιστα το 2020 οι βιομηχανίες που θα έχουν μία άνθηση θα είναι αυτές που θα παράγουν τα ψυχοφάρμακα. Οι μόνες βιομηχανίες που θα έχουν άνθηση. Και θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου τα ψυχικά νοσήματα. Μετά από τα καρδιαγγειακά.
Λοιπόν, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, το ότι ο άνθρωπος έχει χάσει την όραση του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχει χάσει δηλαδή τον Θεό που είναι φως, που είναι χαρά, που είναι η Ανάσταση, που είναι η ζωή, έχει περάσει στο σκοτάδι, στην κατάθλιψη, στις φοβίες, στο άγχος, στην ανασφάλεια, στον ψυχικό θάνατο, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από τη Θεία Χάρη, και γι' αυτό έτσι δυσλειτουργεί και αρρωσταίνει, και φυσικά αρρωσταίνει και σωματικά. Μία αμαρτία, όταν επαναληφθεί πολλές φορές, γίνεται πάθος. Ο άνθρωπος τότε υποδουλώνεται. Αντί να μιλάμε το λογιστικό ή νου στον Θεό, κυριαρχώντας στη λογική, η οποία είναι μια κατώτερη ενέργεια, μια κατώτερη δύναμη της ψυχής και εδρεύει στη διάνοια, δηλαδή στον εγκέφαλο, υποδουλώνεται στη λογική και γίνεται περήφανος και εχθρός του Θεού. Αυτή, ξέρετε, είναι η μεγάλη μας αρρώστια. Αυτό έχουμε πάθει. Έχουμε υποδουλωθεί στη λογική μας. Γι' αυτό ο μακαριστός ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, θέλετε να πολεμήσετε τα πάθη, βάλτε στην άκρη τη λογική. Θέλετε να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι, αφήστε τη λογική. Ο άνθρωπος νομίζει ότι η λογική είναι η πιο μεγάλη του δύναμη και αξίζει να την εμπιστεύεται και να την βάλει σαν ρυθμιστή στη ζωή του. Είναι λάθος αυτό. Η πιο μεγάλη μας δύναμη, η πιο καθαρή ενέργεια της ψυχής μας και η μόνη ενέργεια που μπορεί να μας ενώσει με τον Θεό δεν είναι η λογική. Είναι ο νους. Η λογική δεν μπορεί να μας πάει στον Θεό. Αυτό έλεγε ο Βαρλάμ στη διαμάχη του με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και ξέρετε πόσο καλά τον κατατρόπωσε ο Άγιος Παλαμάς, και είναι πλέον αποδεδειγμένο και θα έλεγα δόγμα της Εκκλησίας μας αυτό. Ότι δια του νου ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό και όχι δια συλλογισμών, όπως έλεγε ο Βαρλάμ. Αντί λοιπόν ο άνθρωπος να κατευθυνθεί με όλη του τη βούληση προς τον Θεό, επειδή έχει υποταχθεί ο νους στη λογική και τα άλλα μέρη της ψυχής, το θυμικό και το επιθυμητικό, δεν λειτουργούν και αυτά. Γιατί ξέρετε, η ψυχή είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι πολυδύναμο, αλλά είναι και ενιαίο. Και όταν αρρωστήσει ο νους, αρρωσταίνουν και τα άλλα μέρη. Όταν αρρωστήσει το λογιστικό, αρρωσταίνει και το παθητικό μέρος της ψυχής. Το παθητικό μέρος, οι πατέρες μας είπαν, είναι το θυμικό και το επιθυμητικό, δηλαδή ο θυμός και οι επιθυμίες. Αντί λοιπόν ο άνθρωπος να ορμήσει αγαπητικά προς τον Θεό με τη βούλησή του, ορμά εναντίον των συνανθρώπων του, οι οποίοι τον αδικούν ή νομίζει ότι τον αδικούν, και θυμώνει και μάχεται. Αντί να εγκρατεύεται, οπότε θα απολάμβανε ψυχοσωματική υγεία, ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο της εγκράτειας και το συσχετισμό της με τις σωματικές νόσους. Αντί να εγκρατεύεται λοιπόν ο άνθρωπος και να χαλιναγωγεί τις επιθυμίες του, γίνεται δούλος αυτές, επιδιώκει τις αρκικές απολαύσεις και γίνεται κτηνώδης, δηλαδή ζωώδης. Και το αποτέλεσμα βέβαια είναι να ζει απλώς βιολογικά, με μια ψυχή νεκρή, σαν ένα κινούμενο πτώμα, και να γεμίζει σιγά σιγά με ένα πλήθος σωματικές αρρώστιες. Οι γιατροί μας το λένε πολύ καλά, ότι η κύρια αιτία των ασθενειών των λεγόμενων προηγμένων χωρών είναι η πολυφαγία. Από εκεί ξεκινάει και το ζάχαρο και τα καρδιακιακά και ας πούμε η ευνίδιοι θάνατοι. Η παχυσαρκία συνδέεται πάρα πολύ με ευνίδιο θάνατο και με μείωση του χρόνου ζωής. Γιατί ο άνθρωπος έχει γίνει φιλίδωνος και γαστρίμαργος και λέμαργος. Αντί ο άνθρωπος να κινηθεί με όλη του την επιθυμητική δύναμη και να λαχταρίσει τον Θεό, κινείται προς τα κτίσματα και γίνεται δουλολάτρης. Αντί να κατευθύνει αδιάλειπτα το νου του στο υπέρθετο αγαθό και στην ανώτερη πασό των ειδονών, που είναι ο ίδιος ο Θεός, τον υποδουλώνει στις αισθήσεις και στις ειδονές που έρχονται μέσω αυτών. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, έχει κίνηση προς ειδονήν, αλλά προς τον Θεό. Δηλαδή, μέσα μας ο Θεός έχει βάλει μία ροπή, μία κίνηση προς ειδονή. Αλλά προς ποια ειδονή? Προς την υπέρτατη ειδονή που είναι πάνω από όλες και η οποία είναι ο ίδιος ο Θεός. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, ακριβώς επειδή υπάρχει άγνοια του Θεού και υπάρχει αυτή η φιλαυτία και η υποδούλωση στα πάθη,
Ο άνθρωπος αντί να κινηθεί κατακόρυφα, κινείται οριζόντια και αναζητάει την ειδονή στα κτίσματα, στα χρήματα, στα φαγητά, στη σωματική ανάπαυση και θα λέγαμε έχει έναν πύραυλο, ο οποίος μπορεί να τον βγάλει από τη γη, να τον ξεκολλήσει και να τον πάει στον Θεό, αυτή την ροπή της ψυχής που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας, και αντί να κινηθεί έτσι και να φύγει προς τον Θεό, προς τον ουρανό, σκάει ο πύραυλος στα χέρια του και τον διαλύει και τον ίδιο. Γιατί όταν εγκλωβιστείς στα οριζόντια μεγέθη, αυτό είναι η καταστροφή σου. Γιατί ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και είναι φτιαγμένος για να αναζητήσει τον Θεό και να βρει τον Θεό και να μοιάσει στον Θεό. Όταν κινείται λοιπόν οριζόντια, κινείται αντίθετα στις προδιαγραφές του. Και αυτό είναι η καταστροφή του. Και τότε κυριαρχεί το άλογο και όχι το λογικό κομμάτι, όπως θα έπρεπε. Κυριαρχούν οι αισθήσεις και κυριαρχούν τα πάθη. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κοινωνία της ψυχής με τον Θεό. Ο νους με τον συμφύ λόγο από αναβάτης και κυβερνήτης, όπως έπρεπε να είναι, έχει γίνει υποζύγιο και κυβερνιέται από το παθητικό κομμάτι της ψυχής, από το θυμό, την επιθυμία και ίσως στην καλύτερη περίπτωση από τη λογική, η οποία έχει γίνει υπερβολική, έχει γίνει υπερτροφική. Και αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον εχμάλωτος της λογικής, των αισθήσεων και των παθών. Και ο νους του είναι σκοτισμένος και ο Θεός Λόγος πλέον είναι πολύ μακριά από αυτόν. Γιατί η δύναμη την οποία έχει ο άνθρωπος για να ενωθεί με τον Θεό Λόγο, ο νους έχει σκοτιστεί και δεν μπορεί να ενωθεί μαζί του. Και έτσι υπάρχουν μονωτικά γύρω του. Και ο άνθρωπος πλέον έχει γίνει δούλος, ξαναλέω, στο υπερτροφικό λογικό και στην αυτοπεποίθησή του. Και έχει γίνει δούλος στις παραστάσεις που έρχονται από το περιβάλλον, στην εμπαθή μνήμη και στη φαντασία, η οποία είναι το όχημα των δαιμόνων, και στην εφθαλμένη κρίση περί τα πράγματα και τα νοήματα. Η θεραπεία των ποικίλων παθών μας επιτυχάνεται με την κάθαρση και την αποκατάσταση της νοηράς ενέργειας και λειτουργίας μέσα μας. Είναι αυτό που η Εκκλησία μας το ονομάζει μια λέξη μετάνοια. Μετάνοια είναι μια, θα λέγαμε, μετάθεση του νου από δεν πρέπει να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Από την περιφορά στα κτίσματα, ο νους πρέπει να γυρίσει μέσα στην καρδιά. Και όταν βρει την καρδιά ο νους, μετά δια του εαυτού του, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, εις την έννοια του Θεού αναβαίνει. Όταν ο νους δεν διασκορπίζεται στα κτίσματα δια των αισθήσεων, τότε έρχεται εις εαυτόν. Και δια του εαυτού του, εις την έννοια του Θεού αναβαίνει. Και είναι αυτό πολύ βασικό χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου για τη θεραπεία της ψυχής μας. Αν ο άνθρωπος δηλαδή δεν γυρίσει στον εαυτό του από όλη αυτή την διάχυση που έχει στο περιβάλλον, από όλο αυτό το διασκορπισμό, από όλη αυτή την διασκέδαση, την οποία τη θεωρεί και καλή, δεν μπορεί να βρει τον Θεό. Γιατί για να βρεις τον Θεό πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου. Και δεν μπορείς να βρεις τον εαυτό σου αν δεν περιορίσεις το νου σου μέσα στην καρδιά σου. Και δεν μπορείς να το κάνεις και αυτό αν δεν ησυχάσεις. Αν δεν συμμαζευτείς από τον περισπασμό και από τον μετεωρισμό. Οι πατέρες μας είπαν ότι ο μετεωρισμός είναι αυτή η περιπλάνηση του νου που αφήνεται ο άνθρωπος και αφήνει το νου του να πάει οπουδήποτε. Και αυτό είναι ολέθριο. Γιατί ουσιαστικά χάνεις τον εαυτό σου και σαν τον άσωτο πορεύεσαι εις χώραν μακράν και τελικά χάνεις όλο τον πατρικό πλούτο και μένεις με τους χείρους, δηλαδή με τα πάθη σου, μια οδυνηρή κατάσταση. Και βέβαια και αυτό είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και αν ο άνθρωπος εκεί στη δυστυχία του αυτή έτσι δει λίγο καλά μέσα του, τότε υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει στον Θεό, όπως ο άσωτος, αφού βρήκε λίγο τον εαυτό του μέσα σε αυτή την έρημο των παθών. Η θεραπεία λοιπόν γίνεται με το να καθαριστεί ο νους από όλους τους λογισμούς. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορείς να καθαρίσεις τον εαυτό σου μόνος σου.
γιατί χρειάζεται να έρθει και η χάρη του Θεού. Χρειάζεται βέβαια να κάνεις και υπακοή, να είσαι έναν πνευματικό πατέρα και να πάρεις όλο αυτό το θεραπευτικό πακέτο της Εκκλησίας, το οποίο το λέμε με μια λέξη μετάνοια. Και οι πατέρες μας έχουν πει και πολλά και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα μόνο θα πω, να πτερώσουμε το λογιστικό της ψυχής μας με την αδιάλειπτη καθαρή προσευχή. Δηλαδή, στο νου, στο λογιστικό, θα δώσουμε την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Θεού. Και επειδή δεν έχουμε βρει την καρδιά μας, εμπολής ούτε ξέρουμε ότι υπάρχει καρδιά, ξέρουμε ότι υπάρχει σαρκική καρδιά, αλλά ότι και μέσα υπάρχει η ψυχή μας, η ουσία του νου μας, και υπάρχει και μια ακόμα πιο βαθιά καρδιά που λένε οι πατέρες, η πνευματική καρδιά, όπου είναι το κέντρο της ύπαρξής μας ψυχοσωματικής, και πρέπει να το βρούμε αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να λέμε την ευχή με το στόμα, να επικαλούμαστε το Χριστό μας, το Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και να το ακούμε κιόλας. Και οι πατέρες μας είπαν ότι σιγά σιγά, ακούγοντας ο άνθρωπος την ευχή που λέει, μετά την παίρνει και η διάνοια την ευχή και σιγά σιγά η διάνοια την κατεβάζει στην καρδιά και ο άνθρωπος κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής του. Βρίσκει την βαθία καρδία, όπως λένε οι πατέρες. Και εκεί μέσα, συμμαζεύοντας το νου του, αρχίζει πλέον να επικαλείται τον Χριστόν και σιγά σιγά να διώχνει όλους τους λογισμούς, όλους τους ληστές, όλα τα πάθη που υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτή είναι, έτσι σε πολύ αδρές και γενικές γραμμές, η θεραπεία της καρδιάς και η θεραπεία του νου μας. Βλέπετε, η Εκκλησία δεν είναι κάτι για να περάσουμε καλά τη ζωή μας. Γιατί υπάρχει δυστυχώς αυτή η παρανόηση, ότι η Εκκλησία είναι μια θρησκεία, η Ορθοδοξία είναι μια θρησκεία, όπου θα πάμε και τη μεγάλη μας τη λαμπάδα, θα κάνουμε και τα ταξίματά μας και ό,τι πούμε στο Θεό θα μας το κάνει. Για να περάσουμε καλά, να μην έχουμε προβλήματα, να παντρέψουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε καλές πρίκες και να περάσουμε όλα καλά και ωραία. Όχι, δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, το κατεξοχήν, θα έλεγα, ψυχιατρίο, όπου μόνο εκεί γιατρεύεται η ψυχή και το σώμα μας. Γιατί η ψυχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σώμα. Και αν θεραπευτεί η ψυχή, εν πολλοίς θεραπεύονται και το σώμα. Και φεύγουν όλες οι βασικές αιτίες ασθένειας και του σώματος. Έτσι λοιπόν λένε οι πατέρες, για να θεραπευτεί η ψυχή χρειάζεται να πτερώσεις, να βάλεις φτερά δηλαδή στο νου σου, με την αδιάλειπτη προσευχή. Θα πρέπει μετά λέει να κυριαρχήσεις στο θυμικό της ψυχής σου, στο θυμό δηλαδή, και να βάλεις εκεί πέρα την αγάπη. Την αγάπη προς όλους. Αλλά ποια αγάπη? Όχι την αγάπη την ιδιωτελή, την εγωιστική, αλλά την αγάπη την ανιδιωτελή, που δεν ζητάει ανταπόδοση από τους άλλους, που δεν κάνει διακρίσεις και που δεν βάζει όρια. Και επίσης λέει να χαλιναγωγήσεις το επιθυμητικό της ψυχής με την εγκράτεια. Να βάλεις ένα φραγμό στις επιθυμίες σου. Και να κόβεις αυτά που σου αρέσουν. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της νηστείας. Όχι απλώς να κάνουμε νηστεία από το φαγητό. Φυσικά και αυτό θα το κάνουμε. Αλλά αν είναι μόνο αυτό η νηστεία, τότε είναι δίαιτα. Η αληθινή νηστεία είναι να εγκρατευτείς από κάθε τι που σου αρέσει. Να κόψεις την τηλεόραση, να κόψεις ας πούμε τις συνήθειες που σου δίνουν ένα βόλεμα και μια ανάπαυση σωματική και να κυριαρχήσεις γενικώς τον εαυτό σου και να βάλεις το νου κυβερνήτη του. Αυτά έτσι τα είπα κάπως γενικά και ας πούμε να έχουμε μια γενική κατατόπιση για το θέμα. Και βέβαια οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν πει πάρα πολλά, δεν θα σας τα πω. Αλλά θα πω κάτι που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Τι είναι τα πάθη? Ρώτησαν κάποτε τον γέροντα. Και ο γέροντας είπε, εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Βλέπετε, βασικό ρόλο στη δημιουργία των παθών παίζει ο πονηρός. Άλλωστε και η πτώση μας στο παράδεισο
Είχε σαν αιτία τον πονηρό, τον όφη. Εξωτερική ήταν η αιτία. Δεν ήρθε από μέσα μας. Ενώ στον ίδιο τον διάβολο η πτώση ήρθε από μέσα του. Γι' αυτό είμαστε πιο εύκολα οι άσημοι οι άνθρωποι από ότι ο διάβολος. Δηλαδή μπορούμε να θεραπευτούμε αν θέλουμε. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος όταν εμείς δεν χρησιμοποιούμε σωστά τις δυνάμεις της ψυχής μας και μας τις κλέβει. Αυτό το λέγει και ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος πολύ ωραία. Λέει έχουμε μια δύναμη μέσα μας. Η ψυχή έχει μια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Αν όμως αυτή τη δύναμη δεν τη στρέψεις στο καλό, στον Θεό, έρχεται ο διάβολος και σε στρέψει στο κακό. Αν ο άνθρωπος δηλαδή μείνει σε μια απραξία, δεν προσεύχεται, δεν ορά τον Θεό, δεν βάζει το νου του να κάνει αυτή την εργασία, την κατεξοχήν εργασία που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά ραθυμεί ή είναι σε μια κατάσταση λύθης, ξεχνάει τον Θεό ή σε μια κατάσταση άγνοιας ή και όλα μαζί, τότε αυτή τη δύναμη, την ωραία ενέργεια όπως λένε οι πατέρες, την κλέβει ο διάβολος. Και του ψιθυρίζει, χρησιμοποιώντας και τη φαντασία, χρησιμοποιώντας και τα ερεθίσματα από το περιβάλλον, και έχουμε ένα σωρό ερεθίσματα από την τηλεόραση και από όλες τις άλλες ρυπογόνες πηγές που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Του ψιθυρίζει λοιπόν ότι αυτό είναι το καλό. Το καλό δεν είναι ο Θεός, αλλού είναι το καλό. Εκεί θα το αναζητήσεις. Στην ανάπλαση τη σωματική, στην εγωιστική ας πούμε ενασχόληση, και έτσι κάνει τον άνθρωπο φύλαυτο, αντί φιλόθεο και φιλάνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν αξιοποιήσουμε εμείς τις δυνάμεις, όταν δεν τις στρέψουμε εμείς εκούσια με τη θέλησή μας προς τον Θεό, τις αξιοποιεί δυστυχώς ο διάβολος για την καταστροφή μας. Και ο άνθρωπος αντί να είναι στο φως και να παίρνει φως από τον Θεό και να είναι όλος φωτεινός, γιατί όταν η ψυχή είναι φωτεινή είναι όλος ο άνθρωπος φωτεινός, επειδή δεν ενδιαφέρεται να στραφεί προς το φως, παίρνει ο διάβολος αυτή τη δύναμη και την πάει εκεί που θέλει αυτός. Και ο άνθρωπος γίνεται σκοτεινός. Και να η μελαγχολία, και να η κατάθλιψη, και να όλα αυτά τα ψυχολογικά, που ο Γιάρντας Ποθύρος πάλι τα έλεγε πνευματικά. Δεν υπάρχουν, λέει, ψυχολογικά. Όλα τα προβλήματα που τα λένε ψυχολογικά οι άνθρωποι, τα λένε, λέει, οι επίτηδες για να μην πούνε ότι υπάρχει διάβολος. Γιατί δεν θέλουν να πούνε ότι υπάρχει διάβολος. Και βρήκανε, λέει, ωραίους εύρυχους τίτλους και σου λέει τι έχεις, ανασφάλειες, φοβίες, άγχη. Αντί να πούνε ότι έχεις απιστία, ότι έχεις ακηδεία, ότι έχεις απελπισία. Και πίσω από όλα αυτά κρύβονται δαιμόνια. Το δαιμόνιο της απιστίας, της ακηδείας, της απελπισίας. Και αν ο άνθρωπος δεν ικανοποιήσει αυτή την απέτηση της ψυχής του, που είναι να στραφεί προς τον Θεό και να αγαπήσει τον Θεό, δεν πρόκειται να ξεφύγει ποτέ από τη μελαγχολία και την κατάθλιψη και όλα αυτά τα ψυχολογικά. Ήδη μας λένε οι στατιστικές, οι επίσημες, οι ιατρικές, ότι οι Ευρωπαίοι σίγουρα ένας στους τέσσερις θα έχει και ένα επεισόδιο πολύ σημαντικό στη ζωή του ψυχιατρικής νόσου. Δηλαδή πάρα πολύ αυξάνονται και όλο και περισσότερο θα αυξάνονται αυτά τα νοσήματα. Γιατί ο άνθρωπος όλο και περισσότερο πάει αντίθετα στις προδιαγραφές του. Κινείται δηλαδή αντίθετα προς τα εκεί που πρέπει να πάει. Αντί να πάει προς τον Θεό, κινείται προς τα κτίσματα και προς τον εαυτό του. Λέει λοιπόν ο Κέρντας, όταν δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, τις παίρνει το ταγκαλάκι και τις εκμεταλλεύεται. Και εμείς γκρινιάζουμε μετά και τα βάζουμε με τον Θεό. Εδώ είναι η μεγάλη μας τραγικότητα και θα έλεγα και η ανέδειά μας. Αντί να μετανοήσουμε και να κάνουμε τη σωστή κίνηση, να μεταθέσουμε το νου μας από τα κτίσματα και το περιβάλλον που τον έχουμε υποδουλώσει και να τον στρέψουμε στο Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό. Γιατί ο Θεός επιτρέπει και αρρωσταίνουμε. Μα δεν φταίει ο Θεός. Γιατί ο Θεός επιτρέπει και καταστρεφόμαστε, μα δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε. Όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο και αντί να του βάλεις βενζίνα, του βάζεις, ξέρω εγώ, κοκακόλα στο ρεζερβάρ,
Φυσικά θα το καταστρέψεις. Δεν θα σου στείλει κανένα χαρτί η εταιρεία να σε τιμωρήσει που το κατέστρεψες και ούτε μπορείς να τα βάζεις με την εταιρεία. Πρέπει να τα βάζεις με τον εαυτό σου. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν δεν τηρήσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του, του Θεού δηλαδή, και δεν κινηθεί όπως έχει πρόγραμμα, ας πούμε, από τον Θεό να κινηθεί, καταστρέφεται, διαλύεται. Γιατί και ο νους μας και η ψυχή μας και το σώμα μας έχουν κάποιους κανόνες λειτουργίας. Και αυτοί οι κανόνες, να το πούμε έτσι, απλά αυτό το manual, τις οδηγίες χρήσης τις έχει δώσει ο Θεός. Και μπορούμε να τις βρούμε όλοι. Και είναι ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι ιερά παράδοση. Είναι ιεροί κανόνες και προπάνω πέφτει βέβαια η Αγία Γραφή και όλα αυτά που μας έχουν παραδώσει και τα ζούμε αν θέλουμε και τα βρίσκουμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Όταν εσύ το αγνοήσεις αυτό και λες δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία, τι λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουν οι πολλοί, φυσικά μετά θα καταστραφείς. Γιατί δεν είναι η Εκκλησία που πρέπει να προσαρμοστεί στον κόσμο, αλλά ο κόσμος να γίνει η Εκκλησία. Αν τις αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις, συνεχίζει ο Γέροντας, στρέφοντάς τις εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Γιατί ο Θεός δεν έχει δώσει κακό, ξαναλέω. Ο θυμός δηλαδή δεν είναι κακό πράγμα. Ούτε οι επιθυμίες είναι κακό. Αλλά γιατί μας έχει δοθεί το ένα και γιατί το άλλο. Ο θυμός μας έχει δοθεί για να κατατροπώνουμε το διάβολο και τους κακούς λογισμούς. Είναι αναιρετικός των αισχρών και των πονηρών λογισμών ο θυμός. Και είναι μια πολύ ωραία και σπουδαία δύναμη που μας έχει δώσει. Και οι επιθυμίες πάλι χρειάζονται. Δεν καλούμαστε να νεκρώσουμε το παθητικό της ψυχής. Γιατί αν νεκρώσεις την επιθυμία, τότε πώς θα αγαπήσεις τον Θεό, πώς θα ποθήσεις τον Θεό. Δεν πρέπει να τα νεκρώσουμε λοιπόν τα πάθη μας, αυτές τις δυνάμεις που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας, αλλά να τις μεταμορφώσουμε, να τις ανακατευθύνουμε, να το πούμε πιο σωστά. Να διορθώσουμε την κατεύθυνση, γιατί έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση. Και να τις κατευθύνουμε προς τον Θεό με αγάπη. Ο θυμός, λέει ο γέροντας, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό. Ένας άνθρωπος που έχει θυμό, που έχει ισχυρό θυμικό θα λέγαμε. Και αυτός ο ανδρισμός βοηθάει στην πνευματική ζωή. Και οι γυναίκες μπορεί να το έχουν αυτό. Και είναι καλό, αν το αξιοποιήσουν σωστά. Και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Έτσι, ο χριστιανός δεν είναι, συγγνώμη για την έκφραση, λαπάς. Αλλά καλείται να έχει ανδρικό φρόνημα. Και η γυναίκα να έχει ανδρικό φρόνημα. Και μιλάμε και στην υμνολογία μας για ανδρείες γυναίκες. Και έτσι μας θέλει ο Χριστός. Αλλά όχι για να επιτιθέμεθα στους αδερφούς μας, αλλά να τα βάζουμε με τον εαυτό μας τον κακό και με τα πάθη μας. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και ο πρώτος καρπός που θα προκύψει θα είναι η ταπείνωση. Αν πραγματικά ο άνθρωπος μάθει ποιος είναι, θα καταλάβει ότι ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Και αν έχει κάτι καλό, αυτό είναι δώρο του Θεού. Και μετά, έτσι θα έλεγα με φυσικό τον τρόπο, θα στραφεί και θα το αξιοποιήσει αυτό το καλό με μεγάλη ευγνωμοσύνη για να αγαπήσει τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να γνωρίζει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει προς το καλό. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό λόγου χάρη να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην τον βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Βλέπετε στο Μέγα Αντώνιο, ας πούμε, ο πειρασμός πήγαινε και τον ξυπνούσε και του έλεγε σήκω να κάνεις κανόνα.
Και ο Αργυρός Αντώνιος δεν μου πεις εσύ πότε θα κάνω καλό, γυρνάει από το άλλο πλευρό. Έτσι, αυτός είναι καλός εγωισμός. Έρχεται ο διάβολος και μας λέει δεν πρόκειται να σωθείς, θα χαθείς. Μας ψιθυρίζει τον λογισμό της απόγνωσης, της απελπισίας. Εκεί χρειάζεται καλός εγωισμός. Να πεις ότι δεν θα μου πεις εσύ, ξέρω εγώ, ο Θεός μου έχει πει ότι έχει πεθάνει για μένα και το έχω δει και δεν πρόκειται να απελπιστώ, ό,τι και αν μου πεις. Την τάση για φλιαρία ο άνθρωπος καλείται να την αγιάσει, καλλιεργώντας την ευχή. Δηλαδή, βλέπεις μια τέτοια τάση μέσα σου, μπορεί να είναι και κληρονομική. Κάντε άγια φλιαρία. Μίλα στο Θεό πολύ. Ή και αν μιλάς στους άλλους, να μιλάς μόνο για το Θεό ή για τους Αγίους. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται ο άνθρωπος παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Από τα παραπάνω του γέροντα καταλαβαίνουμε ότι τα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για το καλό. Και θα πρέπει να τις γνωρίσουμε αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες είναι θείο δώρο, και να τις χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και τότε πραγματώνουμε το σκοπό της ύπαρξής μας και μοιάζουμε στο Θεό που δεν έχει πάθη, αλλά έχει θείες δυνάμεις και ευεργετικές ενέργειες για όλη την κτήση. Να πούμε για το πώς κατατάσσονται τα πάθη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει ότι γίνονται σωματικά και ψυχικά. Αυτά που συνδέονται με το σώμα δηλαδή και με την ψυχή. Και βέβαια υπάρχουν και τα λεγόμενα μεικτά πάθη που συνδέονται και με το σώμα και με την ψυχή. Αλλά εν πολύ θα έλεγα ότι όλα τα πάθη είναι μεικτά. Γιατί η ψυχή με το σώμα, ξαναλέω, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ωστόσο ας δούμε τη διάκριση που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ψυχικά πάθη είναι αυτά. Η λύθη, η ραθυμία και η άγνοια. Οι γίγαντες των παθών. Από αυτά τα πάθη σκοτίζεται ο οφθαλμός της ψυχής, ο νους. Και κυριεύεται από όλα τα υπόλοιπα πάθη. Τα οποία είναι η ασέβεια, η κακοδοξία, δηλαδή κάθε αίρεσης, η βλασφημία, ο θυμός, η οργή, η πικρία, η οξυχολία, η μισανθρωπία, η μνησικακία, η καταλαλιά, η κατάκριση, η άλογη λύπη, ο φόβος, η δειλία, η αίρης, δηλαδή η φιλονικία, ο ζήλος, ο φθόνος, η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, η υπόκριση, το ψεύδος, η απιστία, η πλεονεξία, η φιλοηλία, η προσπάθεια, η προσκόλληση δηλαδή, οι σχέσεις των γήινων, η ακιδεία, η μικροψυχία, η αχαριστία, ο γογγισμός, ο τύφος, η ίησης, η ιδέα δηλαδή ότι είμαστε κάτι, η σοβαρότης, η αλαζονία, η φιλαρχία, η ανθρωπαρέσκεια, η δολιότητα, η ανέδεια, η αναισθησία, η κολακία, η υπουλότης, η ηρωνία, η διψυχία, οι συγκαταθέσεις των αμαρτημάτων από το παθητικό μέρος, από το θυμό και την επιθυμία, η συνεχής του των μελέτη, πλάνη των λογισμών, η φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα όλων των κακών φιλαργυρία, η κακοήθεια και η πονηρία. Και σωματικά πάθη, πάλι μας λέει, είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία, η τριφή, η μέθη, η λαθροφαγία, η φιλιδονία, η ποικίλη φιλιδονία, δεν είναι μόνο για τις αρχικές ειδονές, η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλγη, η ακαθαρσία, η μομιξία, η παιδοφθορία, η κτηνοβασία, επιθυμίες κακές και όλα τα παραφύσιν και αισχρά πάθη, η κλεψία, η ιεροσιλία, η ληστεία, ο φόνος, η σωματική άνεση και η απόλαυση των θεγημάτων της σαρκός, η γένοντος μάλλον του σώματος, οι μαντίες, οι μαγείες, οι γοητείες, οι ιονισμοί, οι κλειδονισμοί,
οι φιλοκοσμίες, οι περιπερίες, οι βλακίες, οι καλοπισμοί, τα επιτρήματα των προσώπων, αυτά που βάζουν οι γυναίκες έτσι στο πρόσωπό τους, δεν ξέρω να το κάνουν και οι άντρες, η κατάκριτος αργία, οι μετεωρισμοί, οι κηδείες, οι εμπαθείς των του κόσμου ιδέων παράχρησης, δηλαδή το να μην χρησιμοποιείς σωστά τα ευχάριστα πράγματα του κόσμου, η φιλοσώματη ζωή, η οποία παχύνουσα το νου, τον κάνει γιώδη και κτηνώδη και δεν αφήνει ποτέ να ανέβει προς τον Θεό και ούτε επιτρέπει να εργαστεί ο άνθρωπος στις αρετές. Και ποιες είναι οι ρίζες όλων των παθών, λέει ο Άγιος, είναι οι προπαίτειες, η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία, από τις οποίες γεννιέται κάθε κακό. Αλλά δεν κάνεις λάθος αν πεις ότι καμιά αμαρτία δεν γίνεται αν προηγουμένως, όπως λέει ο σοφότατος Μάρκος ο ασκητής, δεν κατακυριεύσουν την ψυχή οι τρεις γίγαντες, η λύθη, η ραθυμία και η άγνοια, και αυτές τις γεννάει πάλι, κοιτάξτε πώς συμπλέκονται τα πάθη, η ειδονή και η άνεση και τον αγαπά στη δόξα των ανθρώπων και τον περισπασμό. Και προτέτειος όλων αυτών σαν μητέρα κακίστη είναι η φιλαυτία, δηλαδή η άλογη φιλία με το σώμα και η εμπαθής προσπάθεια. Γιατί η διάχυση και η έκκληση του νου με τα ευθεραπελία, δηλαδή το να αφήσεις το νου σου ελεύθερο να πάει εδώ και εκεί, συνδυασμένα όλα με την αστειότητα, με την ευθεραπελία και την αισχρολογία, όλα αυτά είναι πρόξενοι πολλών κακών και πτωμάτων. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι όλες οι αμαρτίες, οι οποίες όταν επαναληφθούν πολλές φορές δημιουργούν τα πάθη, ξεκινούν από τους λογισμούς. Και οι Άγιοι Πατέρες μας είπανε ποιοι είναι οι 8 βασικοί εμπαθείς λογισμοί από τους οποίους γεννιόνται μετά όλες οι αμαρτίες. Και καλό είναι να τους ξέρουμε. 8, λέει λοιπόν ο Άγιος πάλι ο Άγιος ο Δαμασκηνός, είναι η περιεκτική της λογισμή. Ο λογισμός της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της οργής, της λύπης. Βλέπετε, η λύπη είναι αμαρτία, η άλογη λύπη. Της ακιδείας, της καινοδοξίας και της υπερηφανίας. Και από αυτούς τους λογισμούς βεβαίως μετά ξυπνάνε όλα τα πάθη. Και πώς αναιρούνται αυτοί οι λογισμοί οι κακοί? Από την εγκράτεια, ή μάλλον με την εγκράτεια, αναιρείται η γαστριμαργία. Με τον θείο πόθο και την επιθυμία για τα μελλοντικά αγαθά αναιρείται, φωνεύεται η πορνεία. Από τη συμπάθεια προς τους φτωχούς αναιρείται, φωνεύεται, εξαλείφεται η φιλαργυρία. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις ελεημοσύνες για να πολεμήσεις τη φιλαργυρία σου. Θα πρέπει να αποθήσεις τα μελλοντικά αγαθά για να αναιρέσεις την επιθυμία της αρκική. Να αποθήσεις τα ουράνια αγαθά, τις ουράνιες ειδονές. Θα πρέπει να κάνεις εγκράτεια για να πολεμήσεις τη γαστριμαργία και τη λεμαργία και φυσικά και την πορνεία. Η οργή πάλι αναιρείται από την πνευματική χαρά. Δηλαδή θα πρέπει να γευτείς τα ουράνια, να επιδιώξεις να έχεις εμπειρίες θείες, έτσι ώστε να καταπολεμήσεις την οργή. Η κοσμική λύπη, συγγνώμη, από την αγαθότητα και την προσπάντας αγάπη καταπολεμείται η οργή. Όταν αγαπήσεις όλους και αποκτήσεις αυτή την καλοσύνη, την αγαθότητα, τότε πολεμάς την οργή. Και με την πνευματική χαρά, η οποία έρχεται από την εμπειρία του Θεού και των ουρανίων, καταπολεμείται η κοσμική λύπη. Γιατί πολλές φορές κολλάμε στα γήινα και μας αρέσουν αυτές οι διασκεδάσεις και αυτά τα υλικά και οι απολαύσεις του κόσμου, γιατί λέει ο Άγιος Άγιος Κλίμακος, δεν έχουμε γευτεί τα ουράνια. Ο γευσάμενος τον Άνω, ευσεβώς τον κάτω καταφρονεί.
Όταν γευτούμε τα ουράνια, τότε με ευκολία θα καταφρονήσουμε τα επίγεια και τα ευχάριστα εντός εισαγωγικών αυτής της ζωής. Από την διαμονή, από την υπομονή και την καρτερία και την ευχαριστία προς τον Θεό, καταπολεμείται, μάλλον με την υπομονή και την καρτερία και την ευχαριστία στον Θεό, καταπολεμείται η ακηδεία. Αυτή η κατάσταση της βαρεμάρας, της, ας πούμε, του πνιγμού της ψυχής. Οι πατέρες είπαν, η ακηδεία είναι ένας περιεκτικός θάνατος της ψυχής. Πιάνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και φέρνει τον άνθρωπο σε μια απραξία. Ουσιαστικά είναι αυτό που λένε στο κοσμικό, ας πούμε, λαγκάζ, κατάθλιψη. Αυτό είναι η ακηδεία. Και θα πρέπει να σηκωθεί ο άνθρωπος, να αγαπήσει τον Θεό, να καλλιεργήσει μέσα του Θεό έρωτα και να κάνει υπομονή, και έτσι θα καταπολεμήσει αυτή την κατάσταση τη φοβερή της ακηδείας και συγχρόνως να έχει και ευχαριστία στον Θεό, να δοξάζει τον Θεό. Ο άνθρωπος που παθαίνει, ξέρετε, κατάθλιψη και όλα αυτά τα ψυχολογικά, έχει πολύ εγωισμό, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Γι' αυτό τα παθαίνει. Έχει πολύ, δηλαδή, αγάπη άρρωστη στον εαυτό του. Και θα πρέπει να την πολεμήσει αυτή την αγάπη με το να ανοιχτεί στον Θεό. Να καλλιεργήσει την θεία αγάπη, τον θείο έρωτα. Γι' αυτό και συμβούλευε τους ανθρώπους και μάλιστα τους υποτακτικούς τους στο Άγιον Όρος να βρίσκουν εδάφια ή λέξεις από τα εκκλησιαστικά βιβλία οι οποίες φανερώνουν το θείο έρωτα που είχαν οι Άγιοι, και να συγκινούνται και αυτοί και να βρίσκουν τρόπους όπως βρήκαν οι Άγιοι για να αγαπήσουν το Θεό. Γιατί ξέρετε, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Άλλωστε αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου εξ όλης της ψυχής και καρδίας και διανοίας. Και αν ο άνθρωπος δεν το πετύχει αυτό, θα λέγαμε τσάμπα έζησε. Έχασε τη ζωή του. Πήρε τσάμπα η ζωή του. Αν δεν το περάσει αυτό στα παιδιά του, τίποτα δεν έκανε. Αν δεν μάθει τα παιδιά του να αγαπήσουν τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η πρώτη εντολή. Και βλέπετε πώς μας λέει ο Χριστός μας, ότι σε θέλω 100%. Θα σε θέλω να με αγαπήσεις εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Γι' αυτό πρέπει να καθαριστεί η καρδιά μας. Να μην έχει άλλες άρρωστες αγάπες μέσα της. Γι' αυτό είπαμε, πρέπει να φύγουν όλοι οι λογισμοί από την καρδιά. Και αυτό ακριβώς κάνει η αδιάλειπτη επίκληση του Θεού, η νοερά προσευχή, η οποία λειτουργεί σαν ένας στρόφαλος, θα λέγαμε, μέσα στην καρδιά, σαν ένα ξύφος που κατακόπτει όλους τους πονηρούς, τους κακούς λογισμούς, αλλά διώχνει και τους καλούς λογισμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι και οι καλοί λογισμοί είναι εμπόδιο στην προσευχή, στην νοερά προσευχή. Μέσα στην καρδιά δεν θα πρέπει να υπάρχουν ούτε καλοί λογισμοί. Κανένας λογισμός δεν πρέπει να υπάρχει εκεί. Και όλοι οι λογισμοί θα πρέπει να περιοριστούν στη διάνοια, δηλαδή στη λογική, στον εγκέφαλο, ώστε εκεί ο άνθρωπος θα μπορεί να κάνει, ας πούμε, τις δουλειές του, να σκέφτεται κλπ. Αλλά ταυτόχρονα η καρδιά να προσεύχεται, να ορά τον Θεό και αγαπητικά να κινείται προς τον Θεό με το θείο έρωτα. Και τότε είναι υγιής ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πρώτη συγκράτεια. Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο ορισμός της υγείας. Δεν είναι αυτά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για ευεξία σωματική και πνευματική. Ο υγιής άνθρωπος, ο πραγματικά υγιής, ψυχοσωματικά άνθρωπος, είναι αυτός που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που ψάχνουμε στο βάθος μας και ίσως δεν το ξέρουμε κιόλας είναι αυτή η βαθιά ειρήνη του Θεού, η χαρά και η αγάπη. Και αυτά όλα δεν έρχονται παρά μόνο αν ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδιά του και κατέβει το Άγιο Πνεύμα και μείνει εκεί μέσα. Γιατί δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα αν ο άνθρωπος δεν καθαρίσει την καρδιά. Γι' αυτό ο Χριστός μας το είπε, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Καθαρίσε την καρδιά σου και τότε θα έρθει ο Θεός μέσα σου και θα μείνει και θα σου φέρει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και τότε θα έχεις πλήρη υγεία. Αυτό οι πατέρες το είπαν φωτισμό. Είναι το δεύτερο στάδιο της πνευματικής ζωής. Μιλάμε λοιπόν για κάθαρση από τα πάθη με την ασκητική ζωή, με την αδιάλειπτη επίκληση του Θεού, με τη μετάνοια και φυσικά με τη χάρη του Θεού πάντα. Δηλαδή ο άνθρωπος θα κάνει και μυστηριακή ζωή. Και μιλάμε για φωτισμό
από το Άγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται αμέσως ως λέλαπα, όπως έλεγε μια γερόντισσα χαριτωμένα, ευεργετική λέλαπα, όταν ο άνθρωπος καθαρίζει την καρδιά. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα όταν κενωθεί ο άνθρωπος από όλους τους λογισμούς, αδειάσει την καρδιά του από όλους τους λογισμούς, τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα, διότι επιποθεί ο Θεός. Έχει σπουδρό πόθο ο Θεός, δηλαδή, να ενωθεί μαζί μας. Πολύ περισσότερο από όσο αγαπάμε εμείς τον Θεό ή προσπαθούμε να τον αγαπήσουμε, μας αγαπάει εκείνος. Και θέλει να μπει μέσα μας. Και το εμπόδιο είμαστε εμείς, δεν είναι εκείνος. Δεν είναι ότι του χτυπάμε και δεν μας ακούει. Εκείνος μας χτυπάει και δεν ακούμε, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Γιατί έχουμε βάλει όλα αυτά τα μονωτικά των παθών γύρω από το νου μας, γύρω από την καρδιά μας. Και ο Θεός σέβεται αυτή την ελευθερία μας και μόνο τότε τα διώχνει τα μονωτικά και κάνει, ας πούμε, αυτό το αμπομπάζωμα, όπως έλεγε ο πατήρ Ποθείος, όταν εμείς το ζητήσουμε. Όταν εμείς το επιτρέψουμε, όταν πούμε το ήμαρτον. Συγχώραμε, Θεέ μου, και βοήθαμε. Έτσι λοιπόν είπαμε για την ακηδεία που καταπολεμιέται με την υπομονή και την καρτερία και την ευχαριστία στο Θεό. Και τέλος να πούμε για την καινοδοξία, η οποία καταπολεμιέται με το να είναι η εργασία μας η πνευματική κρυπτή. Δηλαδή ότι κάνεις πνευματικό ή δυνατό να μην το μαθαίνει κανένας. Και στο Άγιο Όρος λέμε ότι μια πνευματική εργασία που την έμαθαν και οι άλλοι, μια αρετή που την έμαθαν και οι άλλοι, να τη θεωρείς χαμένη. Γιατί πλέον έχει μπει πολύ πιθανόν μέσα σου και το μικρόβιο της καινοδοξίας. Και τέλος η υπερηφάνεια, που είναι το κεφάλι όλων των παθών, αναιρείται, φωνεύεται δηλαδή, με το να μην κρίνουμε κανένα ή να μην εξουθενώνουμε, όπως έκανε ο μεγάλαυχος Φαρισαίος, αλλά να θεωρούμε τον εαυτό μας έσχατο πάντων. Βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προσέχει ο χριστιανός την κατάκριση. Δυστυχώς, από την πείρα μου το λέω, ότι μέσα στους ανθρώπους που λέγονται άνθρωποι της Εκκλησίας, πάρα πολύ συχνά παρατηρείται αυτό το πάθος κατάκρισης. Γιατί το θεωρούμε, έχω την αίσθηση, μικρό πάθος. Αλλά βλέπετε ότι συνδέεται πάρα πολύ με την υπερηφάνεια, που είναι το χειρότερο από όλα τα πάθη. Είναι χειρότερο και από τα σαρκικά πάθη. Θεωρούμε πιο φοβερά συνήθως οι άνθρωποι τα σαρκικά πάθη. Αλλά χειρότερο από όλα είναι η υπερηφάνεια, διότι όπως μας είπε ο Χριστός μας, μας κάνει βδελικτούς απέναντι στο Θεό. Και αυτό το πάθος είχαν οι Φαρισαίοι και άκουσαν τα ουέ. Ενώ κατά τα άλλα ήταν ηθικοί άνθρωποι. Και δεν μας σώζει η ηθικότητα εάν υπάρχει υπερηφάνεια. Αν υπάρχει δηλαδή κατάκριση. Και δυστυχώς, ξαναλέω, παρατηρείται αυτό. Και μέσα στην Εκκλησία και τρογόμαστε μεταξύ μας. Και τρώμε ο ένας τον άλλον. Και φωνευόμαστε, θα έλεγα, με τη γλώσσα μας και με τη σκέψη μας. Και φυσικά δίνουμε τροφή σε αυτό το πάθος της υπερηφάνειας. Και φυσικά έτσι χάνουμε τον Θεό. Όταν λοιπόν με αυτούς τους τρόπους, με αυτά τα μέσα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο νους ελευθερωθεί από τα πάθη, τότε ζει από εδώ αυτή την μακαρία ζωή και δέχεται τον αραβώνα του Αγίου Πνεύματος. Κάνει την πρώτη σχέση, θα έλεγα, με τον Θεό, ώστε στην άλλη ζωή να ακολουθήσει ο γάμος. Αν δεν κάνεις από εδώ τον αραβώνα, δεν μπορείς να έχεις γάμο. Εμείς συνήθως κάνουμε έναν άλλο αραβώνα, δυστυχώς, πολλές φορές και καθημερινά. Κάνουμε αραβώνα με το μυρό, με τα πάθη μας. Κάθε φορά που κάνουμε μια αμαρτία, ξέρετε, έχουμε κάνει προηγουμένως έναν αραβώνα. Δηλαδή έχουμε κάνει κάποια πράγματα που προετοιμάζουν στην αμαρτία. Και μετά, κατά κανόνα, πέφτει στην αμαρτία. Λέει στο γερατικό, πήγε κάποιος μοναχός, ένα γέροντα, και λέει, γέροντα, δεν μπορώ, λέει, να ξεφύγω από τα πάθη μου. Τι να κάνω? Και σου λέει, του λέει ο γέροντας, δώσ' τους τον αραβώνα και θα φύγουν. Τι εννοούσε ο γέροντας? Πάψε να κάνεις τα πριν. Πριν κάνεις μια αμαρτία, κάνεις κάτι που σε οδηγεί στην αμαρτία. Πριν, ας πούμε, ο άνθρωπος πέσει στην πορνεία, έχει πέσει στην οφθαλμοπορνεία. Έχει πέσει στη γαστριμαργία, στη λεμαργία. Έχει πέσει στην
αχαλήνωτη, ας πούμε, φαντασίωση. Και αυτά όλα με μαθηματική ακρίβεια, αργά ή γρήγορα, θα τον οδηγήσουν και στο να κάνει και σωματικά την πράξη αυτή. Αν κόψεις λοιπόν τον αραγώνα, δεν θα φτάσεις να κάνεις την αμαρτία. Και ο πρώτος αραγώνας, θα έλεγα, για να πάμε στην αρχή των παθών, είναι ότι ο νους μας δεν λειτουργεί σωστά. Ας βάλουμε λοιπόν κάτω τον εαυτό μας, όπως ο μακαριστός, ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, το έκανε αυτό 6 ώρες. 6 ώρες, το 24ωρο έβαζε τον νου του μέσα στην καρδιά του. Και εκεί μέσα επικαλείται το όνομα του Χριστού. Ας βάλουμε και εμείς τον εαυτό μας κάτω και ας καλλιεργήσουμε αυτή την νοερά προσευχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί, να λειτουργήσει σωστά μέσα μας, να ξαναλειτουργήσει, αν θέλετε, αυτή η ευλογημένη κατάσταση της αδιάλειπτης προσευχής, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο και συγχρόνως τον φυλάει από τα πάθη και τις αμαρτίες. Και τότε, θα έλεγα, η χαρά μας θα είναι πεπληρωμένη. Αλλιώς θα ζούμε σε μία δυστυχία. Και ήδη ξέρετε και οι σύγχρονοι άνθρωποι το διακηρύττουν. Πρόσφατα διάβαζα για έναν μεγάλο επώνυμο συγγραφέα, ίσως τώρα έχετε ακούσει, Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος είπε τα εξής το 2008. «Δεν πιστεύω στην ευτυχία, πιστεύω μόνο στην ανησυχία. Όσοι λένε ότι είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους είναι ηλίθιοι. Η πραγματική ευτυχία είναι η ανησυχία». Αυτός ο άνθρωπος τώρα εκφράζει τον σύγχρονο κόσμο. Είναι ένας σύγχρονος διανοούμενος, πολύ παγκοσμίου, ας πούμε, φήμης. Αλλά εκφράζει τον εμπαθή κόσμο, τον άρρωστο κόσμο. Και αυτή είναι η άρρωση του κόσμου. Γιατί στον κόσμο πλέον δεν υπάρχει ευτυχία. Και ούτε παλιά υπήρχε. Αλλά τώρα το συνειδητοποιούμε ακόμα καλύτερα. Γιατί πλέον έχει, ο ρυπαρός έχει ρυπαρευθεί, όπως λέει η Γραφή, ακόμα περισσότερο. Και έχει φτάσει στα άκρα η κατάσταση. Και θα πρέπει και ο Άγιος να αγιαστεί περισσότερο. Θα πρέπει και εμείς να πάμε στα άκρα, θα έλεγα. Αν και για τον χριστιανισμό δεν υπάρχουν άκρα. Υπάρχει το 100% δώσιμο στο Θεό, το οποίο απαιτείται από όλους. Ο Θεός το ζητάει, έχει αυτή την απόλυτη απαίτηση. Ζούμε σε έναν κόσμο που δημιουργεί γυρασμένες ψυχές. Πρόσφατα πάλι διάβαζα μια επώνυμη ηθοποιός, δήλωσε «Με φοβίζει η δική μου κούραση, η δική μου απάθεια. Προσπαθώ τουλάχιστον σε έναν ιδιωτικό χώρο να ανταποκριθώ όσο πιο ανθρώπινα μπορώ. Το κατορθώνω. Περισσότερο με θλίβει το γύρας της ψυχής, ο μαρασμός της». Και είναι επόμενο. Γιατί η ψυχή που δεν κοινωνεί με το Θεό, ο νους που δεν βλέπει στο φως το άκτιστο του Θεού, είναι σκοτάδι. Είναι νεκρός. Και οι άνθρωποι σήμερα ουσιαστικά, όταν δεν ζουν σωστή εκκλησιαστική ζωή, είναι ζωντανά σώματα με νεκρωμένες ψυχές. Κάπου στη Θεσσαλονίκη διάβασα έτσι, ίσως χωρίς να το θέλω, στον τοίχο ενός σχολείου. Πεθαίνουμε στα 18 και μας θάβουν στα 80. Και είναι πολύ σωστό αυτό που λένε τα παιδιά. Δηλαδή κυκλοφορούμε με νεκρωμένες ψυχές, ανάμεσα σε κινούμενα πτώματα. Γιατί από τη στιγμή που θα πέσει ο άνθρωπος στις αμαρτίες και μάλιστα στη σαργική αμαρτία, η οποία τώρα δεν είναι στα 18, γίνεται από τα 12 δυστυχώς και νωρίτερα ακόμα, ο άνθρωπος πεθαίνει. Και μετά συνεχίζει βέβαια να ζει μόνο βιολογικά, ζωοδός δηλαδή, μέχρι να έρθει η ώρα να τον θάψουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτή τη χειρότερη εξουσία που υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει πιο χειρότερη εξουσία από αυτή που ασκούν τα πάθη. Είναι τύραννοι τα πάθη. Και πάλι έλεγε ένα παιδί αναρχικός ότι αυτή είναι η χειρότερη εξουσία που πρέπει να πέσει. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι ο χριστιανός είναι πράγματι αντιεξουσιαστής. Έτσι πολεμάει τα πάθη του. Θα πρέπει να τα πολεμήσει και να ρίξει αυτή την εξουσία, αυτή την κυβέρνηση που έχει εγκατασταθεί μέσα του από τον πονηρό και από τη δική του έτσι αμέλεια, ραθυμία, λύθη και άγνοια. Που πάβεις να προσεύχεσαι, ανοίγεις την πόρτα στον πονηρό. Από τη στιγμή που πάβεις να αγαπάς, περνάς το μίσος. Από τη στιγμή που δεν συγχωρείς και μνησικακείς, περνάς στο θυμό, περνάς στην ταραχή.
Δεν μπορείς να είσαι κάπου ανάμεσα. Αν δεν είσαι στο θάνατο, αν δεν είσαι στη ζωή, θα είσαι στο θάνατο. Αν δεν είσαι στο φως, θα είσαι στο σκοτάδι. Και στο χέρι μας είναι να είμαστε στο φως, κάθε στιγμή, στο Θεό. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας. Το πάθος λοιπόν είναι η λάθος κατεύθυνση που παίρνουν οι διάφορες ψυχικές μας δυνάμεις. Και ξαναλέω, δεν πρέπει να τις νεκρώσουμε, αλλά να τις μεταμορφώσουμε. Να πώς το λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στη δεύτερη εκατοντάδα του περί αγάπης. Το πάθος είναι μια παραφύσιν κίνηση της ψυχής ή προς μια άλογη φιλία ή προς ένα άκρητο μίσος. Προσέξτε τις λέξεις. Άλογη φιλία, φιλία δηλαδή που δεν έχει λόγο, δεν έχει λογική θα λέγαμε, δεν έχει ορθό λόγο πιο σωστά. Και ο ορθός λόγος είναι πάντα η αγάπη στον Θεό, γι' αυτό πρέπει να τα κάνουμε όλα, για τον Θεό και για την αγάπη Του, ή προς ένα άκρητο μίσος. Γιατί απεχθάνεσαι κάτι? Έχεις ορθή κρίση? Η μόνη ορθή κρίση που απεχθανόμαστε κάτι είναι ότι δεν το θέλει ο Θεός. Τότε και εμείς δεν το θέλουμε. Αυτή είναι λοιπόν η άλογη κίνηση. Αυτό είναι το πάθος. Για παράδειγμα, η άλογη φιλία ή προς τα φαγητά ή προς τη γυναίκα ή προς τα χρήματα ή προς τη δόξα που παρέρχεται ή προς κάτι άλλο από τα αισθητά ή και εξαιτίας αυτών. Το ερώτημα είναι τώρα γιατί ο νους μας να κινηθεί αντίθετα. Γιατί να πάει εκεί, στην άλογη αγάπη και στο άκρητο μίσος. Και νομίζω την απάντηση την έχουμε πει, ότι είναι τα τρία κορυφαία πάθη που οι πατέρες τα είπανε γίγαντες. Είναι η άγνοια, η λύθη και η ραθυμία. Ο άνθρωπος αγνοεί τον Θεό ή αν τον έχει γνωρίσει κάποια στιγμή τον λησμόνησε. Και απ' την άλλη είναι η ραθυμία, τεμπελιάζει. Και όταν υπάρχουν αυτά τα πάθη, τότε η ψυχή εκτρέπεται. Και αντί να κινηθεί αγαπητικά προς τον Θεό, κινείται προς τα κτίσματα. Λέει και ο Άγιος Άνιος ο Δαμασκηνός, «Πάθος εστί κίνησης άλογος της ψυχής, διυπόληψην καλού ή κακού. Η μεν υπόληψης του καλού την επιθυμίαν κινεί, η δε του κακού υπόληψης των θυμών». Ο άνθρωπος νομίζει κάτι σαν καλό, ενώ δεν είναι πραγματικά καλό, και κινείται προς αυτό και το επιθυμεί. Και πάλι νομίζει κάτι σαν κακό και το αποστρέφεται και θυμώνει και οργίζεται το άκρητο μίσος και απ' την άλλη η άλογη αγάπη. Και αυτά κάνουν τον νου μας σκοτισμένο. Και αυτή είναι, ξέρετε, η κύρια νόσος της ψυχής μας. Ότι ο νους μας είναι σκοτισμένος. Και εκείνο που θεραπεύει η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό τον εσκοτισμένο νου. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Η ψυχή είναι τριμερής. Τα μέρη της είναι ο λογισμός ή το λογιστικό, ο θυμός ή θυμικό και η επιθυμία ή επιθυμητικό». Πώς θα είναι φωτεινός ο άνθρωπος? Εάν στο θυμικό υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία. Εάν στο επιθυμητικό υπάρχει καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε και ο λογισμός είναι πεφωτισμένος. Τότε ο νους είναι φωτεινός, δεν είναι σκοτισμένος. Εάν στο θυμικό υπάρχει μισανθρωπία, μισούμε τους ανθρώπους, και στο επιθυμητικό υπάρχει ακολασία, είμαστε δούλοι στη σάρκα και στις ειδονές, τότε και ο λογισμός είναι σκοτισμένος. Βλέπετε, η ψυχή είναι ενιαίο πράγμα. Και το ένα κομμάτι μολύνει το άλλο. Ή το ένα κομμάτι εξηγένει το άλλο. Αλλά οι πατέρες μας είπαν ότι το πρώτο κομμάτι που μολύνεται είναι ο νους. Γι' αυτό και τον είπανε πρωτοπαθή. Και μετά από τη μόλυνση του νου, ακολουθεί και η μόλυνση του θυμικού και του επιθυμητικού. Μετά μολύνεται και όλη η ψυχή. Και η θέληση του ανθρώπου
κινείται στο κακό. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει τώρα την αντίστροφη πορεία. Πρώτα να διορθώσει τη θέλησή του. Και να θελήσει τον Θεό, να θελήσει το καλό. Και μετά να διορθώσει και το νου του. Να το στρέψει προς τον Θεό. Πότε ο λογισμός είναι υγιής, πότε ο νους είναι φωτεινός και σοφρονεί και φωτίζεται. Όταν, λέει ο Άγιος Θεός Δαμασκηνός, έχει τα πάθη υποταγμένα. Το παθητικό κομμάτι της ψυχής υπακούει στο νου. Και ο όλος άνθρωπος κατευθύνεται από το νου, την ανώτερη και πιο καθαρή δύναμη της ψυχής μας, τον οφθαλμό της ψυχής μας. Όταν οι λόγοι των κτισμάτων θεωρούνται με αγνό τρόπο από το νου, τότε ο νους σοφρονεί και υγιένει και φωτίζεται. Και όταν ο νους, ίσως είναι αυτό το πιο σημαντικό, προς την μακαρίαν και αγία τριάδα ανάγεται. Όταν σηκώνεται, στρέφεται, κατευθύνεται, αναφέρεται προς τον Θεό. Γι' αυτό οι πατέρες τόνισαν πάρα πολύ την νοερά προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή, την αδιάλειπτη στροφή του ανθρώπου προς τον Θεό. Γιατί γι' αυτό είναι πλασμένος ο άνθρωπος, ξέρετε, για να προσεύχεται. Το κύριο έργο μας είναι αυτό, η προσευχή, η οποία, ας πούμε, καλλιεργεί, ετοιμάζει τον άνθρωπο για να δεχθεί τον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό και να αγαπήσει τον Θεό. Γιατί όταν σκέφτεσαι κάτι, αυτό και αγαπάς. Είναι κανόνας αυτός. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε, στρεφόμαστε με το νου μας προς τον Θεό, να το πούμε πιο σωστά, τότε τον αγαπάμε. Ο δε θυμός, τότε πάλιν κινεί το καταφύσιν, τότε είναι φυσιολογικός και ο θυμός, το θυμικό της ψυχής μας, όταν όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει και προς κανέναν άνθρωπο δεν έχει λύπη ή μνησικακία. Έστω και για έναν άνθρωπο, αν έχεις λύπη ή μνησικακία, είσαι χωρισμένος από τον Θεό. Ο Χριστός μας το είπε, αν έχεις κάτι με τον αδελφό σου και πας στην εκκλησία, σταμάτα, μην πας. Πήγαινε να τα βρεις με τον αδελφό σου, να συνδιαλλαγείς και μετά να πας το δώρο στο Θεό. Αλλιώς ο Θεός δεν το δέχεται. Γιατί χωρίστηκες με έναν άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού, χωρίστηκες με τον ίδιο τον Θεό. Έχεις μίσος ή μνησικακία έστω και με έναν άνθρωπο και δεν έχεις κάνει το παν για να συνδιαλλαγείς μαζί του, δεν μπορείς να μιλήσεις στον Θεό. Δεν σε ακούει δηλαδή ο Θεός. Και βλέπεις μερικοί άνθρωποι που σου λένε, όχι λέει, με αυτόν δεν μπορώ. Δεν θέλω να τον βλέπω, ούτε στην κηδεία του δεν θα πάω. Και είναι φοβερό αυτό. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι ταλέποροι, ότι είναι χωρισμένοι ήδη από τον Θεό στην ονιότητα. Το επιθυμητικό πάλι, η επιθυμία δηλαδή, τότε είναι υγιής, τότε είναι φυσιολογική, όταν με την ταπεινοφροσύνη και την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη νεκρώσει τα πάθη, δηλαδή την ειδονή της σάρκας και την ειδονή που φέρουν τα χρήματα και την επιθυμία για την παρερχόμενη δόξα, αυτό το δοξάριον που μας τρώει όλους, το τι θα πει ο κόσμος, το τι γνώμη έχουν για μας, το πώς μας βλέπουνε, το αν μας αγαπάνε, αν μας εκτιμούνε. Αυτά είναι όλα άρρωστα. Και λέει ο άλλος, μ' αγαπάς. Πολύ άρρωστο πράγμα. Ο Χριστός δεν είπε να κάνουμε το πάνω για να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Είπε εμείς να αγαπήσουμε. Και τότε θα είμαστε μακάριοι. Τότε λειτουργεί σωστά το επιθυμητικό. Όχι όταν επιθυμούμε οι άλλοι να μας αγαπούνε, αλλά όταν εμείς αγαπούμε. Όταν εμείς καταπατήσουμε αυτή την επιθυμία για τα μπράβο και τα εύγια των ανθρώπων, τα οποία δυστυχώς μας μαθαίνουν να τα αγαπάμε από πολύ μικροί. Ξέρετε ποιοι? Οι ίδιοι γονείς μας. Με τα μπράβο μπράβο που μας λένε, μας κάνουν καινόδοξους. Και μας υποδηλώνουν σε αυτό το φοβερό πάθος. Να θεωρούμε κι εμείς υπεραξία τα καλά λόγια των άλλων. Και την τιμή που μας δίνουν οι άλλοι. Και γινόμαστε δούλοι στις γλώσσες των άλλων, θα λέγαμε. Και στο αν οι άλλοι μας εκτιμούν, αν μας αγαπάνε ή όχι. Και ταραζόμαστε και δηλητηριαζόμαστε, αν δεν έχουμε αυτή την αγάπη από τους άλλους. Ενώ το σωστό είναι εσύ να αγαπάς και να δίνεσαι στον άλλον και να μην εξετάζεις αν ο άλλος ανταποκρίνεται ή όχι στην αγάπη. Αυτή είναι η σωστή και η τέλεια αγάπη και έτσι διορθώνεται το επιθυμητικό.
Όταν λοιπόν καταφρονήσεις αυτή την επιθυμία για την παρεχόμενη δόξα και όταν τραπείς προς τον θείο και αθάνατο έρωτα. Όταν με το θείο έρωτα στραφείς προς τον Θεό και επιθυμήσεις την αιώνια δόξα του Θεού, αυτή που έχουν οι Άγιοι και τους βλέπουμε έτσι στις εκκλησίες μας με το φωτοστέφανο να λάμπει γύρω τους και να ζουν σε αυτή τη μακαριότητα και να έχουν και αυτή την ομορφιά της ψυχής αλλά και του σώματος. Και γάρη επιθυμία προς τα τρία την κίνηση έχει. Το επιθυμητικό δηλαδή της ψυχής, όταν είναι άρρωστο, κινείται ή προς την ειδονή της σάρκας, ή προς την καινή δόξα, ή προς την απάτη των χρημάτων. Και εξαιτίας αυτής της παράλογης έφεσης, καταφρονεί τον Θεό και τις Θείες Εντολές και ξεχνάει την Θεία Ευγένεια και γίνεται θηρίο ως προς τον πλησίον και σκοτίζει τον λογισμό και δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει προς την αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει το ανώτερο φρόνημα και καταφρονήσει όλα αυτά, απολαμβάνει τη βασία των ουρανών και ζει την μακάρια ζωή η οποία έχει υποσχεθεί από τον Θεό σε αυτούς που τον αγαπάνε. Να πούμε και ένα ίσως τελευταίο ή πρώτο τελευταίο γιατί πέρασε η ώρα. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Να πούμε κάτι που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ότι ο άνθρωπος εξαιτίας της φιλαυτίας που είπαμε είναι η ρίζα, η αρχή των παθών, εξαιτίας αυτής της αυτολατρείας και της εμπαθούς αγάπης που έχει στο σώμα του, παθαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, κάνει παράχρηση των διαφόρων δυνάμεων με τις οποίες τον έχει πυρκίσει ο Θεός. Κάνει δηλαδή κακή χρήση. Και δεύτερον, πέφτει στην αμετρία κατά την ικανοποίηση των αδιάβλητων παθών του. Λίγο θα τα αναλύσουμε αυτά. Είπαμε ότι η ψυχή έχει κίνηση προς ειδονή προς το Θεό, όπως μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Ο άνθρωπος όμως, αντί να κινήσει το νου του προς το Θεό, επειδή είναι φύλαυτος, κινείται προς τον εαυτό του. Αυτοερωτεύεται. Γίνεται ένας νάρκισσος. Και ξέρετε, οι σύγχρονοι πάλι επιστήμονες και μελετητές, κοσμικοί άνθρωποι, δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, λένε ότι η σύγχρονη προσωπικότητα του ανθρώπου, η κυρίαρχη προσωπικότητα είναι του ναρκίσου. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένας νάρκισσος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ερωτευτεί τον εαυτό του. Και ζει με τον εαυτό του και με τα αγαθά του και με το κομπιούτερ του και με το σπίτι του σαν οχυρό και δεν ενδιαφέρεται για κανένα και για τίποτα. Παρά μόνο για τον εαυτό του. Και αυτό είναι το κατάντημα της φιλαυτίας. Ο άνθρωπος κάνει παράχρηση των δυνάμεων που του έχει βάλει ο Θεός μέσα του. Αντί να κινηθεί προς τον Θεό αγαπητικά με το νου του και να προσευχηθεί, αντί να αγαπήσει τον Θεό με το επιθυμητικό του, αντί να ποθήσει τον Θεό με το θυμικό του και να ορμήσει αγαπητικά προς Αυτόν, έτσι κινείται προς τα κτίσματα και τελικά προς τον ίδιο τον εαυτό και γίνεται ειδωλολάτρης και εγωλάτρης, θα έλεγα. Και το δεύτερο που κάνει, πέφτει σε αυτή την αμετρία, χάνει το μέτρο στην ικανοποίηση των αδιάβλητων παθών του και τα μετατρέπει σε διαβλητά. Όταν λέμε αδιάβλητα πάθη, είναι αυτά που μπήκαν στην ανθρώπινη φύση εξαιτίας της πτώσης. Η πείνα, η δίψα, ο κόπος και αυτά τα παρεμφερή, τα οποία τα είχε και ο Χριστός μας. Τα προσέλαβε και αυτά γιατί είναι ανένοχα. Όταν όμως τα ικανοποιήσεις με άμετρο τρόπο, τότε γίνονται αμαρτωλά, γίνονται διαβλητά. Έτσι ο άνθρωπος όταν δηλαδή ικανοποιήσει την πείνα του υπερβολικά, πέφτει στη λεμαργία και στη γαστριμαργία. Και από εκεί και μετά πέφτει και σε άλλα χειρότερα, στην πορνεία κλπ. Κάνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτή την παράχρηση και πέφτει στην αμετρία. Αυτό μας το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βέβαια το θέμα μας είναι ότι είναι αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Τα δύο του μέρη, το σώμα και η ψυχή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.
και δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Δεν είναι δύο κουτάκια ξεχωριστά. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, η ψυχή δεν είναι μέσα στο σώμα. Αντίθετα, το σώμα είναι μέσα στην ψυχή. Δηλαδή το περιέχον είναι η ψυχή και το περιεχόμενο είναι το σώμα. Όταν λοιπόν η ψυχή αρρωστήσει, αρρωσταίνει και το περιεχόμενο και το σώμα. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κοστάλης ότι ο ίδιος ο Κύριος όρισε την τιμωρία των παθών μέσα σε αυτά τα ίδια, μέσα στην κατάσταση της αγωνίας τους. Κάθε πάθος είναι και ένας βασανιστής, ένας δίμιος. Ο άνθρωπος που διαπράττει οποιοδήποτε κακό τιμωρείται με το ίδιο το κακό που διαπράττει, με το ίδιο το πάθος στο οποίο δουλεύει. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής έλεγε ότι κάθε λογισμός που γίνεται μέσα μας, και είπαμε ότι ο λογισμός είναι η αρχή της αμαρτίας και η αμαρτία είναι η αρχή των παθών, κάθε λογισμός λοιπόν έχει μέσα μας και ένα αποτέλεσμα, μία συνέπεια στην όλη μας ψυχοσωματική υπόσταση. Αν είναι καλός λογισμός, έχει καλή συνέπεια. Αν είναι κακός, έχει σαν συνέπεια μία θλίψη. Και υπάρχει ο πνευματικός νόμος που σου λέει ότι δεν πρόκειται να την ξεφύγεις αυτή τη θλίψη, εκτός εάν μετανοήσεις και προσευχηθείς. Γι' αυτό δεν φταίει ο Θεός για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Είναι πνευματικός νόμος. Επειδή κάνουμε παράχρηση των δυνάμεών μας, επειδή πέφτουμε στην αμετρία, τα ίδια τα πάθη μας εκδικούνται. Η ίδια η κακή χρήση της ελευθερίας μας έχει μέσα της την τιμωρία. Και ο άνθρωπος λαμβάνει την ένδικο μισθαποδοσία. Γιατί κάθε παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Όχι ότι μας εκδικείται ή μας τιμωρεί ο Θεός, ξαναλέω, αλλά είναι που λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Και λειτουργούν, όπως είπαμε, και αντίστροφα. Δηλαδή, κάνεις κάτι καλό. Έκανες μια προσπάθεια να στρέψεις το νου στον Θεό. Είπες έστω ένα Κύριε ελέησον. Θα πάρεις μισθό, θα δεις καλό. Θα δεις μέσα σου να έρθει μια ειρήνη, μια χαρά. Που μπορείς και να μην το θυμάσαι και να μην μπορείς να το εξηγήσεις. Και αντίθετα, έκανες κάτι κακό, έναν κακό λογισμό, θα σώθει μια θλίψη. Και δεν θα μπορείς να το εξηγήσεις ενδεχομένως. Αλλά θα φταίει αυτό. Γιατί δεν μετάνιωσες. Το άφησες. Τα πάθη λοιπόν έχουν συνέπειες. Και αυτές οι συνέπειες δεν είναι μόνο στην ψυχή, αλλά είναι και στο σώμα. Και έτσι χάνεται η χαρά και χάνεται η ειρήνη και ο άνθρωπος γίνεται δυστυχισμένος. Πρόσφατα διάβαζα πόσο οι καυγάδες επιβραδύνουν την επούλωση των τραυμάτων. Κάνανε μελέτες οι επιστήμονες και βρήκανε πόσο οι καλές συζυγικές σχέσεις βοηθούν στο νοσοποιητικό σύστημα και αντίθετα πόσο χαντακώνουν το νοσοποιητικό σύστημα οι καυγάδες, οι θυμοί. Οι κακές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Να πούμε ένα τελικό γιατί πέρασε ο χρόνος μας και ίσως αν θέλετε μετά να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Τα πάθη τα πολεμάμε με το Θείο Έρωτα. Αν θέλετε να μην κρατήσετε τίποτα άλλο από την αποψινή ομιλία, θυμηθείτε μόνο αυτό. Να αγαπήσουμε τον Θεό. Και τότε θα τονίσουν και θα εξαλειφθούν σιγά σιγά όλα τα πάθη. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε «Η ψυχή είναι σε ένα δωμάτιο». Αν το δωμάτιο το γεμίσεις με το φως, αυτόματα φεύγει το σκοτάδι. Δεν υπάρχει χώρος για το σκοτάδι. Το σκοτάδι ουσιαστικά δεν υπάρχει. Και τα πάθη ουσιαστικά τι είναι? Είναι η απουσία των αρετών. Ο Θεός δεν έχει φτιάξει πάθη. Έδωσε μόνο δυνάμεις. Είναι η κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε ένα, ξέρω εγώ, ντουφέκι και να κυνηγάμε τα πάθη? Όχι. Να καλλιεργήσουμε τις αρετές, να στραφούμε στο φως, να καλλιεργήσουμε την αδιάλυτη προσευχή και αυτόματα φεύγει το σκοτάδι. Διορθώνεται ο νους μας. Να καλλιεργήσουμε την αγάπη και τους καλούς λογισμούς για τους άλλους και αυτόματα φεύγει το μίσος, φεύγει η μισανθρωπία και λειτουργεί σωστά το θυμικό μας. Να καλλιεργήσουμε την εγκράτεια και αυτόματα φεύγει η γαστριμαργία και η λεμαργία και όλα αυτά τα πάθη του επιθυμητικού. Και να πώς λειτουργεί σωστά η ψυχή μας. Αυτός θα ήταν ο τελευταίος λόγος και ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την αγάπη σας και δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερωτήσεις.